Να πω ότι το μεγάλο θέμα το οποίο αναδεικνύεται σήμερα αφορά τα κόκκινα δάνεια τα οποία πέρασαν στον εκαθαριστή της Αγροτικής Τράπεζας. Ένας μεγάλος αριθμός αγροτών στη χώρα μας είχε αυτό το πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Από το καλοκαίρι γίνονται προσπάθειες να υπάρξει ρύθμιση που θα δίνει τη δυνατότητα στον εκαθαριστή να ρυθμίσει τα δάνεια των ανθρώπων αυτών και βέβαια οι αγρότες να έχουν τη δυνατότητα μέσα σε μεγάλο χρονικό διάστημα να αποπληρώσουν αυτά τα οποία πρέπει να αποπληρώσουν. Είναι πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση, θα έχει ζητήματα ασφαλώς. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι οφειλές που έχουν να κάνουν με δάνεια έχουν περάσει στην εφορία. Στην εφορία για να εισπραχθούν μέσω ΚΕΔΕ. Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα, αλλά δεν αμφισβητώ και το ρεπορτάζ του αγαπητού και εξαίρετου δημοσιογράφου κ. Παπαδάκη. Βεβαίως, από τη στιγμή που γίνεται τώρα μια ρύθμιση, θα πρέπει όλα να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση. Τρία πράγματα κάνει η ρύθμιση. Το πρώτο λέει ότι επειδή η αγροτική έβαζε παλιότερα εγγυήσεις χωρίς να χρειάζεται, και επειδή δεν χρειαζόταν μάλιστα και ιδιαίτερη πράξη, το έκανε για όλη την περιουσία του αγρότη. Θα μπορεί άμεσα να περιοριστεί η εγγύηση στο 120% του κεφαλαίου. Και λέει μετά και σε άλλες περιπτώσεις στο διπλάσιο. Το δεύτερο πράγμα που κάνει είναι ότι μέσα σε 2 χρόνια θα πρέπει να πληρωθεί ή να ρυθμιστεί το δάνειο, άρα δίνει ένα διάστημα mm-hmm. χάρη των 2 ετών. Mm-hmm. Και το τρίτο είναι ότι η ρύθμιση μπορεί να εξυπηρετείται και από την αξιοποίηση του ακινήτου που μπορεί να γίνει μέσω ενοικίας. Αυτά λοιπόν τα τρία πιστεύω ότι είναι όχι απλά ανάσα, η δρομολόγηση της επίλυσης του προβλήματος mm-hmm. της κάθε αγροτικής mm-hmm. οικογένειας mm-hmm. και άρα μπορεί πλέον να σχεδιάσει και να ξέρει τι είναι αυτό που σε ένα διάστημα 10 ετών μπορεί να πράξει. Είναι μόνο τα φυσικά πρόσωπα αγρότες στη ρύθμιση και αυτό δεν το βλέπω εγώ στις γραμμές της νομοθετικής διάταξης η οποία ψηφίστηκε. Μάλιστα. Σε 10 με 12 μέρες φυσιολογικά θα έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, έτσι? Ναι, ένα διάστημα εύλογο, 10-15 ημερών και βεβαίως μετά θα ακολουθήσει η ενημέρωση από τον διαχειριστή, τον εκαθαριστή της ΑΤΕ σε σχέση με όλους όσους εντάσσονται σε αυτή τη ρύθμιση και ποια διαδικασία θα ακολουθεί.